στον κόσμο κάθε μια δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνά πίσω και από ποιον συνάντησω μαθαίνω. Δίνω δέρμα δεν σέλω από τα χρώματα γλυφών. Περάστο για τα μάτια ενός παιδί μου ψεύγει. Και του κλαίνει ζωγραφούς, λιτρώνω μάνες και γιους. Κάνω τη γλώσσα μου τη ματίνο φράνη και τον ήλιο. Καθαρώσω για λίγο να μην μας πάρουν. Θα πάρει όσο θα ανοίγω και θα πλήγω στις γης. Τα ρήματα τα πιο όμορφα κλίματα ζωής. Θελήματα της φτώχειας και ρήματα μόνα κρύβα βήματα. Και δίπλα στα θύματα η παρέα μου δείχνει, αφήνει και πατήματα. Αλλά πάμε. Νονοπολιάλοπους, νονοπολιάλοπους. Και κορτίβα τερόρε, τι μας πιάτσε. Σπεράτσα περαιστάρα, πιτέρε. Κιό, σκασάνι, φύγα πόντο, το μέσα. Οι μαθητές από τα ίδια σχολεία που ήμασταν και πριν, καλούμε επίσης όλοι στο συλλαλητήριο την Τετάρτη 25 Σεπτέμβρη στις 12 η ώρα στα προπήλαια στα πύλα όλη την δουλειά. Καλούμε οι μαθητές από τα σχολεία και επιτηδίκες του Αθηνικού Σύλλογου, σχολεία της Αθήνας του Λιμπηρέα, σύλλογοι δημοσίων ΕΕ, επιτροπές ανέργων, επιτροπές νέων και σωματιακές επιτροπές. Είμαστε για μια ακόμα φορά εδώ σε μια ακόμα διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας. Απαιτούμε από τον Υπουργό Παιδείας συνάντηση εδώ και μια εβδομάδα. Αυτός είναι ο διάλογός τους. Κλειστές πόρτες. Αυτός. Τίποτα άλλο. Δεν έχει γίνει κανένα ραντεβού από την προηγούμενη Τρίτη που με δημόσιο τρόπο η ΟΛΜΕ ζήτησε συνάντηση για να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα της απεργίας. Να δοθούν απαντήσεις στους εκπαιδευτικούς. Γιατί όταν απεργούν οι εκπαιδευτικοί, αυτοί ζητάνε τη λύση και τα προβλήματα. Μετά ζητάει μόνο το Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα είναι τραγικά όπως ξέρετε. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί λιγότεροι, διαθεσιμότητες, σχολεία που κλείνουν, υπηρεσίες εκπαιδευτικές που κλείνουν. Εξετάσεις με το καινούργιο νομοσχέδιο σε όλες τις τάξεις του Λυκείου που θα διαλύσει το Λύκειο. Τι άλλο πρέπει να υπάρχει για να ξεκερδούμε, για να ξεσηκωθούμε. Εμείς δίνουμε ένα αγώνα, μεγάλο αγώνα. Έχουμε κάνει ήδη μία πενθήμερη και διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που αφαιρούν κυρίως την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση και εμάς. Αυτή τη στιγμή η δημόσια εκπαίδευση πλήττεται με τους νέους νόμους για τη δευτεροβάθμια. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών πετιέται απ' έξω. Η εξεταστική φραγμή είναι τόσο μεγάλη που τα παιδιά ή θα αναγκαστούν να κάνουν φροντιστήρια σε όλες τις τάξεις ή να εγκαταλείψουν το Λύκειο προς την άτυπη εκπαίδευση. Ήδη στην επαγγελματική εκπαίδευση έχουν καταργηθεί οι βασικοί τομείς και τα παιδιά έχουν μείνει χωρίς δημόσιο σχολείο. Σήμερα πρέπει επιτέλους μετά από την απεργιακή κινητοποίηση των 6 ημερών ο Υπουργός Παιδείας κάτω και από το βάρος αυτής της συγκέντρωσης να δει και καθηγητές και δασκάλους γιατί η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο. Έχουμε δώσει το αίτημα, περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Συνεχίζονται οι απεργίες. Η απεργία συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη που έχει απεργία και η ΑΔΔΗ. Θα συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια και θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις για να δούμε τη συνέχεια. Ένας από τους λόγους είναι το νέο σύστημα που βάζει τώρα στην πρώτη Λυκείου. Μπορεί να μην μας πιάνε εμάς, έχουμε όμως τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας και πάει λέγοντας, για το οποίο ήρθαμε εδώ να αγωνιστούμε. Είναι όλο αυτό που γίνεται, όλη αυτή η μάχη που γίνεται, που αντί να είμαστε ενωμένοι στους απ' έξω, καθόμαστε κι άλλοι σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Οι μαθητές, το γεγονός ότι είναι κλειστά τα σχολεία αυτές τις μέρες, παρόλα αυτά... Δεν θα ανοίξουμε αν δεν βγει αυτό που θέλουμε. Προγραμματίζονται καταλήψεις ενδεχομένως. Έχουμε κάποια σχολεία, ήδη έχουν ξεκινήσει και θέλουμε και άλλα σχολεία να έρθουν μαζί μας, να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ο αγώνας για τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ο αγώνας για να σταματήσουμε τις μνημονιακές πολιτικές της εξαθλίωσης και της υποβάθμισης της ζωής μας συνεχίζεται. Είμαστε εδώ προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, για την οικονομική και επιστημονική μας υποβάθμιση, για την μη υλοποίηση των αποσπάσεων, τις υποχρεωτικές και βίαιες μετατάξεις που φέρνουν αδικίες
και τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας πραγματοποιούνται τούτη την ώρα. Το δημόσιο σχολείο περνά δύσκολες ώρες λόγω της έλλειψης πόρων και λόγω της έλλειψης οργάνωσης. Η ανεργία στους εκπαιδευτικούς διωγγώνονται και απαιτούμε άμεσα λύσεις. Και όσο αυτές δεν δίδονται, η απάντηση θα είναι η διαρκής κινητοποίηση.